ήταν ο πιο χιονισμένος χειμώνας των τελευταίων 30 ετών. Ένα πρωί ο τοπικός αστυνομικός Χρις περπατούσε στην περιοχή. Ξαφνικά, παρατήρησε μια ύποπτη νεαρή κοπέλα. Περπατούσε προς το δρόμο και κουβαλούσε δύο βαριές τσάντες. Ο Χρις τη ρώτησε τι είχαν μέσα οι τσάντες. Η κοπέλα είπε ότι είχε χωρίσει με τον φίλο της και μάζεψε τα πράγματά του για να τα ξεφορτωθεί. Αλλά ο Χρις ήξερε σίγουρα ότι ήταν κλέφτρα. Πώς? Βγήκε από το σπίτι από το παράθυρο. Οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό όταν φεύγουν από το ίδιο τους το σπίτι. Ο Νόα ήταν ένας εξωγήινος σε αποστολή να διερευνήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά στις διακοπές. Προσγειώθηκε κοντά σε μια δημοφιλή παραλία με άμμο στο Μαλιμπού. Ο Νόα φόρεσε ένα ειδικό κοστούμι που έμοιαζε με άνθρωπο και κρύφτηκε στο πλήθος. Ο ειδικός αστυνομικός αμστάλθηκε στην παραλία για να ασχοληθεί με το θέμα του. Ο Σαμ έφτασε και ανέκρινε τους ανθρώπους στην παραλία. Τους προειδοποίησε ότι οι εξωγήινοι μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπους. Αλλά κανείς δεν φαίνεται να έχει παρατηρήσει κάτι ύποπτο. Ρίξτε μια ματιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος από αυτούς είναι ο εξωγήινος? Σωστά. Ο τύπος στα αριστερά έχει 4 χέρια. Ο αστυνόμος αμέπιασε τον εξωγήινο, αλλά ο Νόα άλλαξε την εμφάνισή του και κατάφερε να ξεφύγει. Ο Σαμ παρατήρησε μια περίεργη φιγούρα να πηδάει μέσα σε ένα τρένο. Ο άντρας αποφάσισε να σταματήσει το τρένο, για να ελέγξει όλους τους επιβάτες. Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα και βοηθήστε τον Σαμ να βρει τον εξωγήινο. Ο ηλικιωμένος άνδρας στη δεξιά γωνία είναι ο εξωγήινος. Κρατάει ένα βιβλίο ανάποδα. Η Βίκη δούλευε στο λάπτοπ της σε μια καφετέρια. Κάποια στιγμή η Βίκη έπρεπε να πάει στην τουαλέτα. Αποφάσισε ότι θα ήταν αρκετά ασφαλές να αφήσει τα πράγματά της χωρίς επίβλεψη και πήγε στην τουαλέτα. Όταν όμως η κοπέλα επέστρεψε, διαπίστωσε ότι το σακίδιό της και το λάπτοπ της έλειπαν. Η Βίκη έτρεξε έξω και είδε 3 ηλικιωμένες κυρίες με καλάθια για πικνίκ να κάθονται στο πάρκο. Το κορίτσι της ρώτησε αν είχαν δει τον κλέφτη, αλλά και οι 3 τους τη διαβεβαίωσαν ότι δεν είχαν παρατηρήσει κανέναν. Η κυρία Γκριν είπε ότι μόλις είχε συναντήσει τις φίλες της. Η κυρία Σμιθ έτρωγε το σάντουιτς της και διάβαζε μια εφημερίδα. Και η κυρία Τζάκσον φωτογράφιζε πουλιά. Η Βίκη κάλεσε την αστυνομία επειδή ήξερε σίγουρα ποιος ήταν ο κλέφτης. Πώς το κατάλαβε? Η κυρία Γκριν έκλεψε τα πράγματα της Βίκης. Ο κόκκινος σημάντας του σακιδίου κρέμεται από το καλάθι του πικνίκ της. Ο Παύλος έμεινε μέχρι αργά στη βιβλιοθήκη. Όταν τελείωσε τη μελέτη του κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Καθώς περπατούσε στο σκοτεινό διάδρομο, άκουσε μια φωνή που ερχόταν από τα αποδυτήρια των ανδρών. Ο Παύλος παρατήρησε ότι κάποιος είχε κλειδώσει την πόρτα από έξω.
Την άνοιξε και είδε τον Τόμ. Ο τύπος δεν είχε ιδέα ποιος τον είχε κλειδώσει μέσα. Πήγε στην πισίνα, αλλά ήταν κλειστή εκείνη την ημέρα, οπότε αποφάσισε να πάει σπίτι του. Ξαφνικά κάποιος έσβησε τα φώτα και τον κλείδωσε μέσα. Ο Παύλος υποσχέθηκε να βρει τον ένοχο. Το επόμενο πρωί ρώτησε τους συμμαθητές του. Η Κούρτνεϊ είπε ότι δούλευε την εργασία της στην τάξη. Ο Τζος είπε ότι κολύμπησα στην πισίνα για λίγο και μετά πήγα να παίξω μπάσκετ. Ο Μπόμπ ήταν με την Κούρτνεϊ. Αλλά έφυγε νωρίτερα για να γιορτάσει τα γενέθλια της γιαγιάς του με την οικογένεια του. Ο Παύλος κατάλαβε αμέσως ποιος έλεγε ψέματα. Μπορείς να τον βρεις και εσύ. Ήταν ο Τζος. Την προηγούμενη μέρα, η πισίνα ήταν κλειστή. Ο Αντρέας είναι φωτογράφος. Περπατούσε μόνος του στην άγρια φύση και συνάντησε ένα πούμα. Ο τύπος ήταν πολύ τυχερός και κατάφερε να ξεφύγει. Ανακάλυψε όμως ότι το μπουκάλι με το νερό του φίλτρου του άνοιξε όταν έτρεχε να ξεφύγει από το ζώο. Τώρα δεν του είχε μείνει καθόλου νερό. Πέρασε κάποια ώρα και ο Αντρέας διψούσε πολύ. Είχε τρεις επιλογές, η πρώτη ήταν να πιει από μια αλμυρή λίμνη. Η δεύτερη ήταν να πιει χυμό κάκτου. Και η τρίτη επιλογή ήταν να πάρει νερό από ένα λασπωμένο ποτάμι. Βοηθήστε τον Αντρέα να κάνει τη σωστή επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι η λιγότερο επικίνδυνη. Δεν μπορείς να πιεις νερό από μια αλμυρή λίμνη, δεν θα σου ξεδιψάσει. Αν ο Αντρέας έπινε χυμό κάκτου, θα δηλητηριαζόταν. Αλλά το μπουκάλι με το φίλτρο του μπορεί εύκολα να καθαρίσει το λασπόδες νερό. Έχει 13 καρδιές, αλλά όχι άλλα όργανα. Πώς λέγεται αυτό το πλάσμα? Είναι μια στίβα από χαρτιά. Τι μπορείτε να πιάσετε, αλλά ποτέ να πετάξετε. Ένα κρυολόγημα.